Τώρα ο Γαβρός πήγε εκεί σοβαρός. Πώς τη λέγανε, οι Παρτιζάν. 4-4-2 στην ευθεία με δύο χαφ αμυντικά, επιθετικά κτλ. Το είδε συναισθηματικά το μάτς. Επηρεάστηκε από την έχθρα. Αυτό τη συμβήκε σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι τραυματίστηκε ο Φορτούνης, που δεν τον πάμε τίποτα, και έβαλε το Μαρίν εκεί, σαν δεκάρι. Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποίησε στους μεγάλους χώρους και στην ανοιχτή άμυνα της Παρτιζάν ένα center for τον Μπεν, ο οποίος παίζει και εξτρέμπε σε μεγάλους χώρους, έχει ταχύτητα, καλή εκτέλεση, σε καλή κατάσταση. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή. Το άλλο ήταν που είδα ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός σε 4 θέσεις στο συγκεκριμένο μας. Δηλαδή, αυτός ο αμυντικός χαφ, τι κάνει, μιλάω. Αυτός ο Ογκώδης, ο χαφ, ξεχνάω το όνομά του Ολυμπιακού, δίπλα στο Σιώπη, ήταν πάρα πολύ καλός. Ογκώδης δυνατός, ξέρει μπάλα. Και το σπουδαιότερο για τον Ολυμπιακό, ότι με δύο αρκά center back πέρσι, τα Κώστα και Μποτία, έπαιξε χθες. Ο Ρωμάο από τα χαφ στα στόπερ πήγε πολύ καλά και ο Ρέτσος που είναι γρήγορος. Η μοναδική παραφωνία του Ολυμπιακού ήταν ο Κούτρης, ο αριστερός ο μπακ. Αλλά και είχε ο Ολυμπιακός παίκτη. Νομίζω ότι είναι κακό για τον ΠΑΟ και τις άλλες ομάδες αν περάσει ο Ολυμπιακός. Θα κάνει και μία και δύο μεταγραφές καλές ακόμα και θα ανέβει ακόμα περισσότερο επίπεδο. Είναι κακό για τον ΠΑΟ. Και θα είναι πάλι πιο ταχύτητα. Η πίκρα που φάγανε οι παοξίδες, οι φίλοι μου, μετά το μάτς με την Παρτιζάν ήταν ασύλληπτη, γιατί περιμένανε με ξένα αρχίδια να εξπερματώσουν, να χαρούνε δηλαδή, να χάσουν ο Ολυμπιακός από μια ομάδα η οποία είναι αδελφοποιημένη ο παντής. Εσύ η πέτσα τους ρε παιδί μου λίγο. Ναι, και εσύ ήθελες να κερδίσεις, έβλεπα και κλπ. Αλλά αντί για σπέρμα έβγαλες προστατήτητα να πούμε. Πλέσε. Έλα. Εσύ εκεί μέσα το πιανίζει.